σχήμα της κρατικής αρρωγής, αλλά με μια πολύ διευρυμένη, διάσταση. Γιατί προέκυπταν διάφορα προβλήματα. Δεν είναι μια συνηθισμένη φυσική καταστροφή αυτή που έμπληξε την περιοχή μας, αλλά έπρεπε σε κάθε περιοχή, έπρεπε σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας να βρούμε τα προβλήματα εκείνα, να τα εντοπίσουμε, αλλά κυρίως να βρούμε τις λύσεις. Ξέρετε, με τον Θάνο τον Πετραλιά, από τότε που ήμασταν στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματής, και οι δύο συνάδελφοι και τώρα συνάδελφοι, αυτό που κάνουμε είναι να βρίσκουμε λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και μεγάλες δυσκολίες. Τότε ήταν η πανδημία του κορονοϊού, τώρα είναι η κλιματική κρίση, η επιπτώση κλιματικής κρίσης. Όλα αυτά τα κάνουμε σχηματοποιώντας πράγματα τα οποία πριν δεν υπήρχαν. Ό,τι είναι σε εφαρμογή τώρα δεν υπήρχε πριν από 5, πριν από 10 χρόνια. Και όλα αυτά γίνανε γιατί είναι αυτή η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στον πολίτη και δεν υπάρχουν προβλήματα όταν δεν υπάρχουν λύσεις. Άρα, αφού υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να βάλουμε κάτω, δεν θα σας πω τι, να βρούμε λύσεις. Και αυτό το κάνουμε. Οι λύσεις όμως που βρίσκουμε πάντα έχουν σαν γνώμονα τόσο το κομμάτι της οικονομικής αποτελεσματικότητας όσο και της κοινωνικής δικαιοσύνης.